Με σκοπό να τους ενημερώσουν να ασχοληθούν με το θέμα, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Κάποιος φορέας της προσωπικής ασχολήθηκε τώρα τελευταία και έχω την εντύπωση ότι υπάγεται την περιοχή τώρα στην εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά υπάγονται πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι στην εποπτεία της και παραμένουν μέσα στα λόγια. Είμαστε εκατοντάδες εκκλησίες με τις ίδιες αγιογραφίες, οι οποίες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν όλες και φυσικά δεν θα βγάλουν άκρη ποτέ. Μήπως θα πρέπει να γνωρίσουμε και ένα γερμανό επίτροπο σε αυτό, ειδικώς σε αυτό το κομμάτι, μήπως και οι Γερμανοί σώσουν. Αυτό είναι σίγουρο, ότι οι Γερμανοί έχουν μια ευαισθησία σε θέματα ιστορίας. Η διαφορά είναι μόνο ότι μετά θα ανακαλύψουν ότι κάποιος Γερμανός το φτιάξει. Υπήρχε από τα παιδικά σου χρόνια, υπήρχε κάτι, πράγματα μέσα στην... Η δική μου εντύπωση είναι ότι ο χώρος είναι λαϊλατημένος. Μα σε βάθος λαϊλατημένος. Εσύ που τα έχεις δει αυτά μικρός. Είναι γενικά λαϊλατημένος. Εγώ θυμάμαι μικρός. Είχε ένα πίθανο κενόκρανο, το οποίο υπάρχει βάση του μόνα. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν λάρνακες, σκαλιστές, οι οποίες τώρα αμφιβάλλω αν υπάρχουν, η μία δηλαδή είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει. Πώς θυμάσαι το Κλισάκι? Σε καλύτερη κατάσταση. Το Κλισάκι ήταν καλό και μάλιστα γινόταν και λειτουργίες. Θυμάμαι ότι είχε σκεύη, είχε ένα μπαούλο που μέσα εκεί φυλασσόταν άμφια και διάφορα άλλα πράγματα. Ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση από ότι μετά εγκαταλείφθηκε. Τώρα να πω και κάτι άλλο, έτσι. Υπήρξε και η γενική εγκατάλειψη. Τις εποχές εκείνες που μιλάω εγώ, η περιοχή έσφιζε από ζωή πολύ περισσότερο. Μετά ο κόσμος εγκατέλειψε. Άρχισε να λατρεύει την αισθηφιλία. Φεύγοντας λοιπόν από την εκκλησία το Συγγνώμη, μια παρενθεζούλα. Ήταν χαμένη η Καριόπολης. Ο Τζον Τσάπμαν προσπαθούσε να ανέβει για να δει και δεν μπορούσε. Έκανε ένα καλό έργο η φωτιά. Η φωτιά που έκαψε τη Μάνη, η πρώτη φωτιά, έκαψε όλη αυτή τη ζούγκλα που είχε δημιουργηθεί και φανέρωσε την πόλη. Βγαίνοντας από τον Νότο Γεωργίου, έχουμε μπροστά μας ένα άλλο οίκημα, το οποίο φαίνεται σαν παλιό παλάτι, κάτι τέτοιο, επιβλητικό σε περίπτωση. Η ονομασία του είναι Παλατάκι. Λέγεται Παλατάκι. Εκεί πέρα μέσα πιθανολογώ ότι θα πρέπει να έμενε ο επίσκοπος. Η Καριούπολης ήταν επισκοπή. Ήταν η επισκοπή του Ιτήλου. Το Ιτήλο δεν είχε ηγεσία θρησκευτική. Η ηγεσία η θρησκευτική του το Ιτήλο δεν είχε ηγεσία θρησκευτική. Η ηγεσία η θρησκευτική του Ιτήλου ήταν η Καριούπολης. Εκεί λοιπόν ζούσε ο επίσκοπος. Παράλληλα, να πω και κάτι άλλο. Μια άλλη τοποθεσία λέγεται Σκαμνάκι, η θρονή της Βασίλισσας. Βέβαια, δεν έχω βρει εγώ στοιχεία τα οποία να παραπέμπουν σε Βασίλισσα στην περιοχή. Η φαντασία μου οριάζει και φτάνει στις Αμαζόνες. Γιατί κάποτε οι Αμαζόνες είχαν περάσει από τη Μάνη και τελείωσαν την εκστρατεία τους στη Μάνη. Λοιπόν, ίδρυσα τον ναό της Αρτέμιδας της Αστρατείας. Επειδή μια εκκλησία της περιοχής λέγεται Αϊστράτης και ηχητικά είναι πολύ κοντά στην Αστρατεία Αρτέμιδα, πιθανολογώ πάλι εικάζοντας ότι ίσως κάποτε πέρασαν και οι Αμαζόνες. Λοιπόν, στο παλατάκι αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μένει ή ο στρατοπεδάρχης ή ο επίσκοπος ή και οι δυο μαζί ή πιθανότατα και οι φιλοξενούμενοι που ερχόταν, γιατί είναι το πλέον επιβλητικό κτίσμα που υπάρχει. Μετά από το Παλατάκι είναι μια περιοχή που λέγεται Μάντρες και ήταν τα οικήματα των κατοίκων. Υπάρχει ανεμόμυλος, ο οποίος αναδεικνύει ότι υπήρχε κόσμος αρκετός, εφόσον υπάρχει μήλος για να λέθει σιτάρι. Και υπάρχει και μαρτυρία της εποχής του Μοροζίνη, ότι οι Καριοπολίτες, για να τον βοηθήσουν για την απελευθέρωση, τον 17ο αιώνα περίπου, έστειλαν ένα γράμμα, υπάρχουν πολλά τέτοια γράμματα, στο Μοροζίνη με 200 υπογραφές. 200 υπογραφές σημαίνει 200 οικογένειες. 200 οικογένειες σε αυτό το χώρο ήταν. Μας παραπέμπει στα χιλιάδες. Ναι. Ήταν σημαντικά. Ήδη η Μάνη τότε ήταν πολύ πυκνοκατοικημένη, γιατί ήταν. Το καταφύγιο. Το καταφύγιο, έτσι.
Όλοι κατετραγμένοι στη Μάνια Κότσα. Και πλέον ένα μήλο μαζί με μία ή δύο μεγάλε τέρνε για μόνιμη παροχή νερού, όπω θα δούμε σε λίγο, ήταν κάτι το απαραίτητο. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλε τέρνε με περισσότερο νερό στη δυτική πλευρά. Έτσι λένε κάποιε μαρτυρίε. Εγώ βέβαια άλλη μία ξέρω, εκτό από την υπάρχουσα που είδατε κι εσεί. Αλλά υπάρχουν και πιθανότατα και άλλε και πήγαν. Πόσε άλλε εκκλησίε έχει? Πολλέ. Για πες μου. Πολλές. Υπάρχει η εκκλησία που βλέπουμε δίπλα στον κρεμό. Η εκκλησία που βλέπουμε στον κρεμό είναι μια σημαντικότατη εκκλησία. Είναι η δεύτερη σημαντική, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Είναι προγενέστερη του Αγίου Γεωργίου. Έχει γίνει τον 13ο αιώνα. Μετά συνεχίζοντας υπάρχει η ένδειξη ότι στην Παναγυρού υπήρχε εκκλησία της Παναγίας. Άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται για εκκλησία, αλλά το όνομα Παναγυρού έχει γίνει από το πανηγύρι. Η ίδιο Κυριάκος αναφέρει πανηγύρι, πανηγυρίτικς, φέστης, γιορτές. Δηλαδή ένας χώρος είναι σαν αλάνα, εκεί θα πρέπει να γινόταν οι γιορτές που κάνανε οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχει ο Αϊστράτης, υπάρχει η Αγία Παρασκευή, υπάρχει... Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν χαλάσματα. Πώς τα έχεις βρει, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, καταγραφείς εκκλησιών? Όχι, δεν υπάρχει. Πιθανότατα ο κύριος Σαΐτας να έχει κάνει καταγραφές, έχει κάνει κάποια μελέτη στο παρελθόν. Εγώ τα ξέρω από εμπειρία από τους θείους, από τους γονείς, μα και οι περιοχές. Η περιοχή που ήταν η εκκλησία Ιστράτης λέγεται Ιστράτης. Ο Άγιος Δημήτρης, ξέχασα να πω, η οποία είναι η πλέον τελευταία από τις εκκλησίες, η οποία στην αυλή της έχει και μια γυστέρνα, η οποία γυστέρνα διαθέτει νερό και το καλοκαίρι. Οι οποίες αυτές είναι όλες φτιαγμένες με το χέρι, από πέτρα, με πολύ παχυστίχους, και οι οποίοι άνοιξαν σε σεισμούς στα καιρικά φαινόμενα τόσα και τόσα χρόνια και πέφτουν στις μέρες μας πλέον. Έχουν δηλαδή σημάνει καμπάνα. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς για αυτή την ιστορία μέχρι τώρα. Να περάσουμε λίγο στο κομμάτι του τι θα μπορούσαμε εμείς οι σημερινοί να κάνουμε. Ωραία. Βρέθηκε ένας Παπαδοθωμάκος και έκανε μια έρευνα διετίας, τριετίας, δεν ξέρω πόσο. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο φυσικά. Λήψη βοηθείας, εμένα σε σιτάρια του. Βεβαίως θα μου πεις ότι έχεις κάνει μια ιστοσελίδα και έχεις αναρτήσει πληροφορίες κτλ. Πριν από σένα, δεκάδες άνθρωποι έχουν κάνει την ίδια εργασία ή τέλος πάντων έχουν προσθέσει λιθαράκι σε αυτή την ιστορία. Η γενικότερη εντύπωση στη Μάνη είναι ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αφήσει στη τύχη τους. Πάρα πολλά. Δυστυχώς. Έχουμε την εντύπωση ότι όταν ερχόμαστε στα μέρη σας, εμείς οι άλλοι Ελλαδίτες, ότι μπαίνουμε σε ένα ζωντανό μουσείο. Το οποίο όμως τα εκθέματά του, του οποίου τα εκθέματα, είναι σε κακό και μαύρο χάλι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν έχω κατορθώσει να βρω την αιτία. Εγώ οφείλω να πω ότι συνδυσιακά είμαι ερωτευμένος με αυτή την πόλη. Είναι ένας μεγάλος μου έρωτας. Δηλαδή για μένα έχει ιδεολογική σημασία. Είναι η μαγική μου πόλη. Είναι η πόλη που αγκαλιάζει τον ήλιο το βράδυ. Αν τη βλέπεις από τη Ροσοπηγή την ώρα που δει ο ήλιος, είναι ένα απίθανο πράγμα. Με μαγεύει η ιστορία της. Θεωρώ πως αν ερευνηθεί περισσότερο θα φωτίσει πολύ μεγαλύτερα κομμάτια της ιστορίας. Η πιθανότητα να αλλάξει σε κάποια σημεία και την ιστορία. Όχι μόνο η Καριόπολης, αλλά και πολλές άλλες πόλεις που είπα προηγουμένως. Τι να πω. Ό,τι μπορούσα να κάνω και ό,τι μπορώ από τούτο και στο εξής θα κάνω. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς. Ας αρχίσουμε από την αρχή, μια και το έφερες με το λόγο σου εκεί. Τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει? Αν υποθέσουμε ότι βρίσκονται 10 άνθρωποι να βοηθήσουν. Κατά τη γνώμη σου, το στρατηγικό σχέδιο, τι πρέπει να ακολουθήσει? Το πρώτο από όλα, το σημαντικότερο, είναι να εξοραϊστεί η περιοχή και να δημιουργηθεί ένα μονοπάτι εύκολης πρόσβασης. Ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να πάει να δει αυτά τα μέρη, να καθαριστούν, να φύγουν τα χόρτα, τα ξερά, τα δέντρα τα οποία έχουν καταστρέψει. Νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Από εκεί και μετά έχω την εντύπωση, επειδή είπαμε είναι μαγική πόλη, ότι όποιος κάνει το σφάλμα
θα γελάσω και θα ανέβει, θα την ερωτευτεί. Τον έχει κρατήσει στην αγκαλιά της. Δηλαδή, είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει και άπτεται άλλων καταστάσεων και πάμε σε άλλα χωράφια. Η περιοχή είναι κάτι άλλο, είναι πύλη, το Τσεροβά έχει μια κάποια άλλη έννοια. Είναι, σημαίνει κλειδίων, σημαίνει πύλη, σημαίνει πρόσβαση, σημαίνει πολλά πράγματα. Η απόδειξη, η ζωντανή απόδειξη είμαι εγώ. Έκανα 500 χιλιόμετρα. Έλα, πήγαινε κυρίες και κύριοι. Μόνο και μόνο για να δω από κοντά αυτό που πολλοί μου είχαν πει. Εάν πέσει σε καλή μέρα, οπότε κοίταξα τη μετεωρολογία, έπεσε σε καλή μέρα, και αν δει τα πράγματα από τη σωστή μεριά, τότε θα ερωτευτεί κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να ξεχάσει στη ζωή σου. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Θέλω να ερωτευτώ και άλλες φορές. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Πραγματικό κρατάει συνέχεια με την πεθαίνει. Αν νομίζει λοιπόν ότι αν υπήρξε αυτού του είδους η προσβασιμότητα, φυσικά δεν μιλάμε για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, μιλάμε ξαφνικά για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανέβουν σκαλοπάτια. Σκαλοπάτια που δεν υπάρχουν. Κατά τη γνώμη σου, πόσο κοστίζουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ένας καθαρισμός, όχι κοπινέτων, μπορεί να τα κλαδέψουν κάστα, δεν θα τα κάνουν πανέμορφα. Ένα σημάζεμα του τόπου, η δημιουργία ενός μονοπατιού, η οποία θα έκανε απλώς το γύρο των μνημείων και θα σου οδηγούσε. Φυσικά δεν υπάρχει πινακίδα. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα που να σου οδηγεί σε αυτό το μικρό αριστούργημα. Θα μου πείτε, αν βάζαμε πινακίδες σε όλα τα αριστούργηματα που είχαμε, θα είχαμε γίνει στην Ελλάδα πινακίδες. Αλλά ειδικά γι' αυτό. Ειδικά γι' αυτό. Είναι απίστευτο να μην έχει μια μικρή πινακίδουλα. Δηλαδή, έχω έρθει δεκάδες φορές στη Μάνη, δεν είδα πουθενά ένα μικρό ναυελάκι που να λέει Καριόπολη ή Καριόπολη ή όπως θέλετε, να ονομάζετε. Αντιθέτως όμως, πιθανότατα να είδε στην περιοχή του Πασαβά μια επιγραφή που έγραφε Τουρκόβρηση. Ναι, και αυτά είναι μέσα στην εγχώρια στη Μάνη, αν και την αγαπώ ιδιαίτερα. Η οποία πώς δεν υπάρχει τώρα βέβαια η επιγραφή Τουρκόβρηση. Κάποιος επειδή στην έβαλε. Γιατί αδυνατούμε να πούμε ότι με ένα μικρό ποσό και με ενός μηνός εργασία, δύο ατόμων, δηλαδή ας πούμε της τάξης των 5-6.000 ευρώ, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα θαύμα που έχει γίνει σε εκατοντάδες άλλα χωριά στην Πελοπόννησο. Γιατί πιθανότατα δεν υπάρχει ομοψυχία ή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το πάρει πολύ ζεστά και να πείσει. Θέλει πολύ αγώνα να μπορέσει, ιδιαίτερα στις Βέρμπες, να πείσει κάποιους ιδιώτες, γιατί τελικά μόνο από ιδιώτες μπορεί να πηγάσει κάποια χρηματοδότηση για αυτό το θέμα. Ας εμβαθύνουμε. Γρηγόρη, τι να πείσει, ας πούμε, πρέπει να έχει εδώ πέρα γύρω-γύρω με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις, πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 συλλόγους. Εδώ γύρω-γύρω. Σύλλογος για αυτό, σύλλογος για τ' άλλο, σύλλογος για το δεύτερο, δηλαδή, εξορευτικό κτλ. Δηλαδή, εάν όλοι αυτοί έβαζαν ας πούμε, από 100 ευρώ. Μήπως οι σύλλογοι αυτοί αναλώνονται για να κάνουν γιορτούλες και πανηγύρια. Γιατί θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Θα μου πεις, υπάρχουν εκατοντάδες μνημεία. Πάρα πολύ καλά. Αλλά βλέποντας ότι το πρώτο πράγμα που υποφέρει όταν μια κρίση πάει κάπου είναι πρώτον το περιβάλλον, θα μας ρημάξουν και δεύτερον είναι ο πολιτισμός. Τα δύο αυτά πράγματα πάνε γιατί εν το πάνω, εάν μας λείψουν, δεν θα μείνει τίποτα από την Ελλάδα. Εδώ στοχεύουν κατευθείαν στην ψυχή μας. Άρα, πού θα πρέπει ένας σύλλογος να στοχεύει πλέον, αν θα κόψει πίτα και τι νόμισμα θα βάλει, ή αν θα κάνει το πασχαλιάτικο χορό με το αρνί, ή να σώσει την ψυχή της πατρίδας του. Και εδώ είναι το πράγμα. Και εδώ έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ανόητοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συμμετοχή ποτέ σε συλλόγους μέχρι σήμερα, δεν είχα συμμετοχή. Στόχος μου πάντως είναι να προσπαθήσω να ενημερώσω κάποιους συλλόγους, οι οποίοι ίσως ευαισθητοποιηθούν και οι οποίοι ίσως σκύψουν πάνω από αυτό το θέμα, με σκοπό να γίνει μία αναβάθμιση της περιοχής και να παρουσιαστεί η πραγματικότητα όπως έχει. Προσωπικά, υπάρχει νομίζεις έστω και μία μικρή δυνατότητα διάφοροι σύλλογοι ή σύλλογοι με διαφορετικό σκοπό να ενωθούν κάτω από τον ίδιο σκοπό. Ας σώσουμε μία πόλη, μία παλιά πόλη, να τη σώσουμε εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι το κόστος για αυτά τα λίγα πράγματα που θα χρειαστούν είναι μικρό. Δεν νομίζω να έχει μεγάλο κόστος ένας απλός εξοραϊσμός. Δηλαδή νομίζω ότι θα το τοποθετούσαν μέχρι τις 4-5.000, θα γινόταν μια καταπληκτική δουλειά. Από εκεί και μετά, τι
να πω, εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσω και θα αγωνιστώ όσο μπορώ. Είπαμε, είναι μια πολυλατρεία. Δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, για να είμαστε και λιγάκι ρεαλιστές, ζούμε σε μια εποχή κρίσης. Έχω ακούσει, δεν έχω πάει στο εξωτερικό, έχω ακούσει όμως ότι κάποιες γωνίτσες και κάποια καστράκια και κάποια τυχαλάκια, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, τα παρουσιάζουν και βγάζουν εισιτήρια και εισπράττουν απίθανα χρήματα για να μας δείξουν το κάστρο, δεν ξέρω ποιο, του τάδε, του χ, του ψ, υπότιτλους. Πόσο μάλλον εμείς, οι οποίοι έχουμε τέτοιους θησαυρούς, οι οποίοι αυτοί οι θησαυροί θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Πριν τελειώσουμε αυτή τη μικρή μας εκπομπή, ας μιλήσουμε λίγο πρακτικά, εντάξει, πρακτικά. Η Money έχει επικρατήσει να λέγεται, έχει αυτό που λέμε brand name. Αυτό το brand name έχει καταντήσει ένα πληγωμένο πουλί. Αλήθεια. Το brand name φέρνει κόσμο. Αυτός ο κόσμος φέρνει δουλειά. Αυτή η δουλειά πολεμάει την κρίση. Ξέρουμε πλέον ότι δεν μπορούμε επάπειρον να ζούμε με δανεικά. Ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε πλεόνασμα σε λίγο. Βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Μυαλό δεν έχουμε καθόλου. Τι άλλο θα μπορούσε να μας αποφέρει? Δυστυχώς δεν έχουμε. Μία ελπίδα σημαντική, το οποίο ξεχάσαμε να το αφαιρούμε, να το πούμε τώρα. Δεν είπαμε το 1665 ένα κύμα μανιατών έφυγε από το λιμένι και μετά από ταλαιπωρίες καταστάλαξε στην Κορσική, στο Καριέζε. Το λιμένι θα πει στο Ήτιλο. Το Ήτιλο, ναι, το νέο Ήτιλο. Έφτασε στο Καριέζε, ήδη στο Καριέζε, όχι αρχικά, μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο Καριέζε, η ετυμολογία του, σημαίνει Καριούπολης, Καριέ. Για όσοι δεν το ξέρετε, κυρίες και κύριοι, σε Carquez la Grecque. Είναι μια αποικία που ιδρύθηκε από μανιάτες που έφυγαν από εδώ γύρω στο 1665. Ναι, και οι οποίοι μετά από πολλές περιπλανήσεις και με τη βοήθεια των Ενετών κατάφεραν και τη βοήθεια των Γάλλων μετά να ιδρύσουν αυτή την πόλη, η οποία υπάρχει και ακμάζει μέχρι σήμερα. Μάλιστα έχει δημιουργήσει και αλλού μικροαπικίες, νομίζω στη Βόρεια Αφρική, λίγο στη Σαρδινία, και όλα ξεκίνησαν, Γρηγόρη. Νομίζω από την Καριούπολη, όχι από την Καριούπολη ειδικά, εν πάση περιπτώσει ο ηγέτης, ο θρησκευτικός που οδήγησε την ομάδα αυτή ήταν ο Καρκαρδής, ο επίσκοπος Καριουπόλεως, και βέβαια συμμερίστησαν και πάρα πολλοί από την ευρύτερη περιοχή. Είναι αυτός ο συγκεκριμένος επίσκοπος που έφερε όλες τις εικόνες που έλειωσε, που έκανε με καρφιά ένα σταυρό, το οποίο τον πρώτο δούμε σήμερα στο Καρκέζι. Την εκκλησία του Καρκέζι είναι αυτός που έχουμε καρκαντήσει.